πληρωμής ενός ευρώ ανασυνταγή. Επιτρέπεται συνταξιούχοι με 4 εκατοστάρικα σύνταξη και να πληρώνουμε τώρα κοροϊδίστηκα τα λεφτά. Είμαστε τα εύκολα θύματα, λένε οι συνταξιούχοι. Μας κάνουν πόσους φόρους, πόσα αυτά να πούμε πέρα. Κοιτάνε να μας πάρουν και το ευρώ. Και μπορεί το ποσό επιβάρυνσης ανασυνταγή να θεωρείται μικρό για ορισμένους. Όμως ακόμα και το 1 ευρώ έχει σημασία, όπως λένε. Επιτρέπεται ειδικά εμάς τους συνταξιούχους, μας έχει λιανίσει. Δηλαδή και το ευρώ είναι υπολογίσιμο. Με γκρίνια από την πλευρά των ασφαλισμένων, το μέτρο ξεκίνησε να εφαρμόζεται από σήμερα το πρωί. Μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, κάθε φορά που εκτελείται μία συνταγή, αυτόματα 1 ευρώ προστίθεται στο ποσό που πρέπει να πληρώσει ο ασφαλισμένος. Η σύνταξη πολύ μικρή, δώρα, τίποτε και μειώνεται συνέχεια, πώς είναι μικρό? Από το μέτρο εξαιρούνται όσοι ασφαλισμένοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και έχουν μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική τους κάλυψη. Το 1 ευρώ ανασυνταγή ήρθε, αλλά μας αποχαιρέτησε το εισιτήριο των 25 ευρώ για νοσηλεία στα νοσοκομεία. Καλύτερα έτσι, να όλοι μαζί να βοηθήσουμε. Ακόμα και οι θεριακλείδες δέχτηκαν με ανακούφιση την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για κατάργηση του μέτρου, με τη σχετική εγκύκλιο να έχει φτάσει ήδη στα νοσοκομεία από το πρωί. Μπορεί να πήραν 25 ευρώ τώρα να πάει στα νοσοκομεία, να σπουν άνερο. Ως ισοδύναμο μέτρο αποφασίστηκε αύξηση 5 λεπτών του ευρώ σε τσιγάρα και καπνό, με στόχο να προκύψουν τα 40 εκατομμύρια ευρώ που θα έβαζε στα ταμεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας το εισιτήριο νοσηλείας. Προκειμένου να πάει ένας φτωχός να εξεταστεί, να μην πληρώσει. Άμα όλος να μην καπνίσει. Για αρκετούς πάντως η αύξηση στην τιμή των τσιγάρων είναι ακόμα ένα χαράτσι. Αυτός που καπνίζει δεν πληρώνει? Δεν έχει φόρο το καπνός? Ξανατουβάζουν πάρω φόρο στο φόρο, δεν βάζουν. Δεν είναι χαράτσι? Την ίδια στιγμή για κινητοποιήσεις ετοιμάζονται και οι φαρμακοποιοί, που διαμαρτύρονται για τη διάθεση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και σε καταστήματα λιανικής πώλησης. Έχουν δείξει οι φαρμακοποιοί ότι ξέρουν να αγωνίζονται μαζί με την κοινωνία. Ο κλάδος θα λάβει αποφάσεις για τον τρόπο των κινητοποιήσεων σε ευρεία σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της εβδομάδας. Τα 25 ευρώ για...